Λοιπόν, το θέμα με τον τύπο ο οποίος νίκησε 31 φορές το ίδιο σπίτι σε 31 διαφορετικούς ανθρώπους ταυτόχρονα, για μένα ανέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο το πρόβλημα στέγασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Γιατί 31 άνθρωποι έχουν κάνει καταγγελία, που λέει έχουν κάνει καταγγελία γιατί πιθανώς να είναι και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν μπήκαν στη διαδικασία αγωγή, μήνυση, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται με αυτή τη διαδικασία, που δεν μπήκαν καν στη διαδικασία ή να το κάνουν γνωστό ή να το πούνε ή οτιδήποτε. Οπότε ξέρουμε τώρα ότι 31 άνθρωποι στο κέντρο της Αθήνας έδωσαν προκαταβολή ή ενίκεια ακόμα και ενός έτους μπροστά για να κλείσουν σπίτι το οποίο δεν το είχαν δει καν. Προσέξτε, το είχαν δει μόνο από φωτογραφίες που είχε φτιάξει αυτός ο τύπος στα site. Προσέξτε, δεν πήγαν από εκεί να το δούνε. 31 άνθρωποι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δώσανε χρήματα ενός έτους μπροστά ή ακόμα και δύο ενίκεια προκαταβολή καπάρο και αυτά για να κλείσουν ένα σπίτι που δεν το είχαν δει. Αυτό λοιπόν δείχνει το τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που υπάρχει με τα σπίτια και με τα ενίκεια στην Αθήνα. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ το θέμα στέγασης το θεωρώ το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ ακόμα πιο σημαντικό και από την ακρίβεια. Θέλω να πω, ας πούμε δηλαδή, ξέρω εγώ, αν το λάδι πάει 20 ευρώ το λίτρο, οκ, okay, μπορείς ένα μήνα να ζήσεις χωρίς λάδι. Δεν θα πεθάνεις. Αν, ας πούμε, η φέτα πάει 15 ευρώ το κιλό, ένα μήνα μπορεί να μην πάρεις φέτα, αν δεν έχεις να δώσεις. Αλλά ένα μήνα δεν μπορεί να μείνεις χωρίς σπίτι. Και θα σας πω ένα πράγμα. Δεν είναι τωρινό αυτό. Δηλαδή, εγώ θα σας πω μια ιστορία. Το 2016, μέχρι το 2016, έμενα στο κέντρο της Αθήνας. Έμενα σε ένα σπίτι 48 τετραγωνικά και έδινα 300 ευρώ. Εντάξει, το 2016 αυτά. Όταν λοιπόν αναγκαστήκαμε να πάμε σε ένα μεγαλύτερο σπίτι, το πρώτο πράγμα που κάνεις τι είναι, κοιτάς τη γειτονιά σου. Ενώ γιατί εκείνη η φίλη σου, εκείνη τα στέκια σου, εκεί σ' αρέσει να μένεις. Τα ενίκια τότε ήταν. Δηλαδή δεν βρήκαμε κάτω από 700 ευρώ. 700 ευρώ ενίκιο για ένα σπίτι 70 τετραγωνικών σε μια πολυκατοικία του 60, του 70, όχι ούτε καν του 70, του 60, του 50 πολυκατοικίες. Αν το σπίτι ήταν ανακαινισμένο, αλλά η πολυκατοικία ήταν τότε του 50, εντάξει, απλά ήταν ανακαινισμένο το σπίτι, μια μικρή ανακαίνιση. Πήγαινε 800-850. 70 και 80 τετραγωνικά, όχι τύπου 140-150. Οπότε ήταν ο λόγος που έφυγα από το κέντρο. Θέλω να πω ότι αυτό το πρόβλημα υπήρχε από το 2016. Το 2016 είναι 7 χρόνια πριν, 8, γιατί τώρα μπαίνουμε 24. Δηλαδή πριν την έκρηξη του Airbnb υπήρχε πάντα αυτό το πρόβλημα στο κέντρο. Το θέμα είναι ότι αφού το πρόβλημα αυτό υπήρχε τουλάχιστον 6, 7, 8 χρόνια πριν, γιατί τώρα λοιπόν είμαστε κάγκελα. Για ένα πάρα πάρα πολύ απλό λόγο. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου. Γράψτε στα σχόλια αν συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε ή αν ας πούμε έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας. Πιστεύω ότι όλο αυτό το πράγμα άλλαξε με την πανδημία. Και άλλαξε με την πανδημία γιατί ας πούμε ξαφνικά μέχρι το πρώτο lockdown δεν σε πολύ ένοιαζε. 45 τετραγωνικά, 50, 60 δεν σε ένοιαζε. Ήταν παλιό, ήταν νέο, είχε μπαλκόνι, δεν είχε μπαλκόνι. Ειδικά αν ήσουν, να ξέρω εγώ, 10 ώρες δουλειά, μετά ξέρω εγώ γυναίκες, ένα φαγητό, ένα μπάνιο, πήγαινες για ένα καφέ, πήγαινες για ένα εστιατόριο, πήγαινες μια βόλτα, ένα γυμναστήριο, ξαναγύρναγες, έριχνες στην ημίου και κοιμόσουν. Δεν σε πολύ ένοιαζε γιατί στην ουσία δεν πολύ ζούσες μες στο σπίτι σου. Με το πρώτο lockdown και μετά αλλάξαν όλα. Πόσο κράτησε, ας πούμε, η πανδημία με τους κανόνες και αυτά, από τα 2 χρόνια, ας πούμε, περίπου. Σίγουρα ένα τρίμηνο το περάσαμε σπίτι, κλεισμένοι, συνολικά. Κάνα εξάμηνο μετά ήταν φάση κλειστά τα μαγαζιά, οπότε δεν πολύ πήγαινες. Work from home, τηλεργασίες και τέτοια. Άντε κάνα εξάμηνο ακόμα που είχαν ανοίξει τα μαγαζιά και πηγαίνανε, ξέρω εγώ, μία έκλειναν μέχρι τις 10, μετά μέχρι τις 12, μετά ήταν, ξέρω εγώ, με 3 τραπέζια μόνο, οπότε δεν μπορούσε να βρει, δεν πήγαινες ή δεν ήθελες να βγεις. Δηλαδή στην ουσία φάγαμε 2 χρόνια μέσα σε ένα σπίτι και εκεί λοιπόν καταλάβαμε το πόσο σημαντικό είναι ένα σπίτι και εκεί θέσαμε προτεραιότητες ότι ίσως τύπου εμένα αυτό το σπίτι που μένω με 50 τετραγωνικά με την κοπέλα μου, με τη γυναίκα μου ή μόνος μου, μ' αρέσει, αλλά μπορεί και μήπως τελικά να βρω κάτι άλλο. Μήπως θέλω ένα μεγαλύτερο σπίτι, μήπως θέλω ένα σπίτι που να έχει μπαλκόνι, ένα σπίτι που να έχει κήπο. Ας πούμε, διάβαζω τα στοιχεία ότι στην Ελλάδα αυξήθηκε το search στα σπίτια με κήπο από την πανδημία και μετά κάτι σαν 1500%. Δηλαδή ψάχναν όλοι, όχι με το φόβο ότι θα μας ξανακλείσουνε, μας ξανακλείσαν στο δεύτερο, αλλά ξαφνικά βγήκαμε όλοι να ψάχνουμε ένα καλύτερο σπίτι, ένα πιο καινούριο σπίτι ή σπίτι όπως είπαμε πριν, με τις ανάγκες μας. Δηλαδή, μπορεί να θέλουμε ένα έξτρα δωμάτιο, να το κάνουμε γραφείο γιατί δουλεύουμε το σπίτι, ή θέλουμε ένα μεγάλο μπαλκόνι για να καθόμαστε, ή ξέρω εγώ, έναν κήπο. Και ήρθε και έκατσε με τα Airbnb λοιπόν και έδεσε όλο αυτό το πράγμα και η κατάσταση είναι αφόρητη εκεί έξω. Με τα Airbnb λοιπόν το πρόβλημα που έχω είναι ότι και τους καταλαβαίνω και δεν τους καταλαβαίνω. Δηλαδή, καταλαβαίνω απόλυτα αυτόν ο οποίος έχει ένα-δυο σπίτια και σου λέει τώρα γιατί από το να παίρνω 1000-1200 ευρώ ενίκεια να μην παίρνω 5-6 χιλιάρικα Airbnb. Απ' τη μία προφανώς το καταλαβαίνω γιατί και εμείς θες του αν είχαμε, ξέρω εγώ, ένα-δυο σπίτια να νοικιάζουμε και αυτά, μπορεί να κάναμε το ίδιο πράγμα. Από την άλλη, δεν θέλω και να τους καταλάβω γιατί
φταίνε 1000% για αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Αν και δεν φταίνε μόνο τα Airbnb, δηλαδή ό,τι στοιχεία διαβάζω και ό,τι άρθρα διαβάζω είναι ότι φταίνε πάρα πολλά που είναι κλειστά σπίτια και είναι χαμένοι κληρονόμοι, δεν τα βρίσκουν ποτέ. Κάτι Golden Visa που ήρθε και έσκασε. Γενικά είναι τα ταξίδια που μετά την πανδημία έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Όλοι ταξιδεύουν πια και πιο οικονομικά και επειδή κάνουν πολλά ταξίδια και δεν είναι όπως παλιά που μπορεί να κάνεις ένα ταξίδι τα 2 χρόνια, ξέρω εγώ. Τώρα πια μπορεί να κάνεις ένα ταξίδι κάθε 3 μήνες που έχουν ευθυνεί πάρα πολύ. Οπότε όλοι αυτοί αναγκαστικά θα πρέπει να πάνε κάπου να μείνουν. Άρα εφόσον το budget σου για 2 χρόνια ταξίδι ήταν, ξέρω εγώ, 2.000, εφόσον τώρα το budget μπορεί να κάνεις και με 200 και 300 ευρώ, μπορεί να πας ένα Σαββατοκύριακο κάπου μαζί με τα εισιτήρια τα αεροπορικά, με τις low cost εταιρείες και αυτά, προφανώς το budget είναι πάρα πολύ μικρότερο. Άρα αναγκαστικά θα μείνεις στο Airbnb. Αλήθεια, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λύση. Για όλο αυτό το χάος εκεί έξω που γίνεται. Τι θα πεις στο αλλονού, μην βγάλεις χρήματα. Δηλαδή, όσο και να τον πιέσεις τον άλλον, όσο και να του πεις ότι ξέρεις τι γίνεται, θα σου βάλουμε φορολογία τάδε, πρόστιμο αυτό αν δεν το δηλώνεις, θα σου κάνουμε εκείνο, θα σου κάνουμε τ' άλλο. Και πάλι στο τέλος κερδισμένος θα βγαίνει από το να το έχεις το ενίκιο το μακροπρόθεσμο. Προφανώς θα προτιμήσει το βραχυπρόθεσμο. Γιατί σας ξαναλέω ότι για μένα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, λέμε τώρα το δημογραφικό, όπου όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γεννήσεις μειώνονται στην Ελλάδα τραγικά. Είναι απολύτως λογικό, γιατί αλλιώς σκέφτεσαι να κάνεις παιδιά αν μένεις σε ένα σπίτι με 5 τετραγωνικά με τη γυναίκα σου που μοιράζεστε ένα δωμάτιο, και αλλιώς σκέφτεσαι να κάνεις παιδιά αν είσαι σε ένα σπίτι τριάρι, ξέρω εγώ, ή το ενίκιο δεν αναγκάζει να δίνεις 1000 ευρώ ενίκιο το μήνα ή να δίνεις ένα μισθό ενίκιο και σου μένουν χρήματα για το παιδί. Είναι λογικό, γιατί θεωρώ ότι όταν είναι να κάνεις παιδιά, τα κάνεις για να ζήσουν καλύτερα από ό,τι ζεις εσύ. Δεν τα κάνεις για να ζήσουν χειρότερα από ό,τι ζεις εσύ. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα και για το δημογραφικό και όπως επίσης και για τις δουλειές. Δηλαδή, ο άλλος τώρα που έχει αναγκαστεί να φύγει από το κέντρο γιατί το σπίτι του νοικοκύριου το έκανε το σπίτι Airbnb και έχει μεταφερθεί, ξέρω εγώ, να πάει να μείνει στη Ραφίνα ή να πάει να μείνει, ξέρω εγώ, στο Καπανδρίτη ή οπουδήποτε γιατί είναι φθηνότερο το σπίτι. Προφανώς, αν του λένε έλα να δουλέψει στο κέντρο της Αθήνας για 800 ευρώ και εσύ θες τώρα, πέρα από το ενίκιο σου ή οτιδήποτε, θες και 2 ώρες κομιού το πέρα δόθε. Ρε φίλε, δεν θα το κάνει. Ο άλλος δεν θα πάει να μετακινηθεί 2 και 2,5 ώρες να πάει και άλλες 2 ώρες να έρθει για να πάει για να βρει μια οποιαδήποτε δουλειά. Θα την ψάξει τη δουλειά πάρα πολύ. Όπως επίσης και με τα χρήματα. Όταν ο άλλος είπαμε ότι δίνει 500 και 600 και 700 ευρώ για ενίκιο, προφανώς θα ψάξει ενδελεχώς τη δουλειά που τον πληρώνει ακόμα και 50 ευρώ παραπάνω, όταν έχει να δώσει ένα μισθό στο ενίκιο. Εγώ δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να γίνει. Είναι ένα χάος εκεί πέρα. Ό,τι ιστορίες έχω ακούσει από ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν σπίτι είναι αδιανόητες. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτο. Αυτά πράγματα, είτε από επίπεδο τιμών, δηλαδή ξέρω εγώ, ψάχνουν να βρουν να βάλουν μόνο ζευγάρια μέσα ή ψάχνουν να βάλουν μόνο δημοσίους υπαλλήλους ή σου λένε, ας πούμε, δώσ' μου 2 χρόνια μπροστά ενίκεια γιατί περιμένουν άλλοι 10 στη γωνία. Και αυτό είναι το θέμα, ότι σου λέει άλλο τώρα να πανάψει ένα σπίτι και σου λέει θα στα αφήσω 500-600 ευρώ, ξέρω εγώ, whatever, αλλά θα μου δώσει 2 χρόνια μπροστά ενίκεια. Του λες τι 2 χρόνια, ρε φίλε, εδώ πέρα δεν μπορούμε να βγάλουμε το τσιμπατσίμα βγαίνει ο μήνας. Ξέρεις, θα σου πει. Στα παπάρια μου, μεγάλε, ξέρεις πόσοι περιμένουν να παίξω. Περιμένουν άλλοι 100 να δώσουν 2 και 3 χρόνια ενίκεια. Είναι ένα πράγμα που αλήθεια δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα μπορεί να λυθεί, πώς μπορεί να λυθεί, αλλά είναι ένα πράγμα σίγουρα. Το πρόβλημα της στέγασης είναι για μένα το νούμερο ένα πρόβλημα, γιατί φέρνει μαζί του άλλα 30 προβλήματα. Οπότε γράψτε, αν θέλετε, στα σχόλια δικές σας εμπειρίες ή οτιδήποτε, ή ακόμα από ενίκεια, ή ακόμα κι αν είστε Airbnb.